Η Δωροθέα και ο Μπασίρο είναι δύο από τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην Κρήτη με τη στήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Αφού βρήκαν ασφάλεια και στέγη στο νησί, επιχειρούν το επόμενο βήμα που θα τους βοηθήσει να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις. Μαζί με δεκάδες άλλους πρόσφυγες και μετανάστες βρέθηκαν στην ημέρα καριέρας που πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου. Κρατώντας αγκαλιά τη 14 μηνών κόρη της, η οποία γεννήθηκε την ημέρα που έφτασε στην Κρήτη, η 30χρονη Δωροθέα από το Καμερούν δεν κρύβει τη χαρά της. Love is improving because now I can laugh. I'm more happy than first. So love is improving. Έχοντας ζήσει το δραματικό Γολγοθά της προσφυγιάς και του εγκλεισμού για περίπου 1,5 χρόνο σε κάμπ στη Λέσβο, η νέα ζωή στην Κρήτη έχει αρχίσει να κλείνει τις πληγές μιας δύσκολης περιπέτειας. Very, very difficult in the camp because I have lost my tender for 3 times on the fire. I have lost everything. Yeah, 3 times. It was very difficult. I was pregnant and I was sick. I was very sick when they transferred me here because I was sick. I was seven months pregnancy and they transferred me here. I give birth the same day. Μόλις 22 ετών, ο Μπασίρο από το Καμερούν θυμάται με θλίψη την περίοδο που έζησε κλεισμένος στην κλειστή δομή της Σάμου, αφού διασώθηκε από την ελληνική ακτοφυλακή όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε βυθίστηκε. We came by boat. It was very difficult, very terrifying. So disturbing and scary. We managed to get to an island called Samos. So we were rescued there by those coast guards. Then we were taken to the camp in that early morning. Η Δωροθέα ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο να εργάζεται σε ξενοδοχεία ως σερβιτόρα. Φέτος, μετά την κατάρτισή της, αναζητά εργασία ως ρεσεψιονίστ. Ο Μπασίρο θα εργαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναζητά οποιαδήποτε εργασία μπορεί να τον βοηθήσει να βελτιώσει τη ζωή του. I'm trying to look for kitchen porters, like washing dishes, cleaning, and if there is construction work also, I will try to find out. It's getting better compared to the first time before. The time we came 2 years back. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη του Δήμου Ηρακλείου, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και τον εταίρο του προγράμματος Ήλιος. Να δείξει στους συμμετέχοντες τι σημαίνει εργάζομαι στην Κρήτη, ποιες είναι οι ευκαιρίες που δίνει αυτός ο τόπος, όχι απαραίτητα στο Ηράκλειο, συνολικά στην Κρήτη. Προσπαθεί να προετοιμάσει επιπλέον τους υποψηφίους με δεξιότητες για την αναζήτηση εργασίας. Αυτό θέλαμε σήμερα να πετύχουμε ως μια σύμπραξη όλων αυτών των φορέων που ασχολούνται με ευάλωτες ομάδες, να δώσουμε τη δυνατότητα της ισότιμης πρόσβασης και τη διασύνδεση. 22 εταιρείες, κυρίως από τον ξενοδοχειακό κλάδο, συμμετείχαν στην ημέρα καριέρας, προσφέροντας περίπου 200 θέσεις εργασίας, τόσο σε ντόπιους άνεργους, όσο πρόσφυγες και μετανάστες που πέρασαν από συνεντεύξεις. Στόχος είναι να έρθουν σε επαφή ενδυνάμει εργαζόμενοι με επιχειρήσεις που αναζητούν στελέχη για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους.